με τον κύριο φίλο μα. Καλό καύσωνα. Καλό καύσωνα, δεν λέτε τίποτα. Φροντίστε εσεί. Το λοιπόν. Θέμα είναι αν θα μας απαλλάξετε πρώτα απ' όλα από ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε με τα σκουπίδια ως κυβέρνηση, το λέω τώρα κύριε φίλη, και αν θα τελειώσει αυτή η ιστορία και η ομοιρία που είναι και οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, αν θέλετε το πούμε και αυτό, και αν θα έχει αίσιο τέλος. Θα λήξει, πιστεύετε, η απεργία σήμερα με το ραντεβού του Πρωθυπουργού? Πιστεύω, τι βλέπετε? Ότι θα πρετανεύσει η λογική, που σημαίνει ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να καταθέσει άμεσα την τροπολογία για να δώσει μια λύση. Ό,τι δυνατές βελτιώσεις μπορεί να έχει αυτή η λύση μέχρι το διάλογο με τους εργαζόμενους και τους συμβασιούχους, μπορεί να δώσει άμεσα ένα τέλος σε μια ταλαιπωρία. Αλλά έχετε μια ευθύνη, κύριε φίλη, γι' αυτό. Διότι η κυβέρνηση κράτησε σε ομοιρία αυτούς τους εργαζόμενους με τρεις συνεχόμενες ανανεώσεις των συμβάσεών τους, γιατί αυτό είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι των προηγουμένων. Δεν είναι 40 χρόνια πριν τώρα. Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό. Δημιουργήσατε ένα πρόβλημα. Να σας απαντήσω. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ως έργο την αποκομιδή των σκουπιδιών επιτελούν ένα ευκαιριακό έργο ή μόνιμο. Εξυπηρετούν μια μόνιμη και πάγια ανάγκη. Μόνιμο. Συνεπώς θα έπαιρναν ένα μόνιμο προσωπικό. Mm-hmm. Η ευθύνη δεν ήταν μόνιμο προσωπικό στους Δήμους για να ικανοποιούν μια πάγια και διαρκή ανάγκη. Είναι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή των προηγούμενων κυβερνήσεων που λειτουργούσαν ψηφοθυρικά? Όχι, αλλά θα σας πει κάποιος. Μισό λεπτό. Μιλάμε για θα σας πει κάποιος, κύριε φίλη, ότι επειδή λοιπόν εσείς έχετε μια άλλη αντίληψη για το θέμα. Απαντήσω. Θα μπορούσατε να πάτε από όταν αναλάβατε μια ανανέωση για να μην χάσουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και ταυτόχρονα την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αυτό που γίνεται τώρα. Μετά από 2,5 χρόνια. Σας απαντώ. Βεβαίως. Αλλά όμως είχαμε το μεγάλο πρόβλημα του εμπάργκο προσλήψεων εκ μέρους της Τρόικας. Δεν επιτρέπαν να κάνουν προσλήψεις η Τρόικα. Λόγω, επειδή είναι λόγω ανταποδοτικού τέλους του εργαζομένου. Ναι, αυτή είναι η δικιά μας λογική και έτσι προχωρούμε. Mm. Αλλά για να κάνουμε αυτό το βήμα, έπρεπε να κλείσουμε νωρίτερα άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι εμείς όποιες προσλήψεις υπήρχε δυνατότητα να γίνουν, τις προχωρούμε. Υπήρχε το θέμα της υγείας. Mm-hmm. Εδώ τώρα κάνουμε προσλήψεις όπου τις είχε εδώ και πολλά χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ έτσι κάνανε. Mm-hmm. Και αφήναν καταραίει το σύστημα υγείας. Άρα. Για να φτάσουμε στη σημερινή λύση, και είναι λύση, των μόνιμων μέσα από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, έπρεπε να υπάρξει μια νωρίτερα προετοιμασία που έχει να κάνει με την ενίσχυση του κύρους της χώρας μας στο πλαίσιο μιας σκληρής, άτεκτης, όπως ξέρετε, επιτροπίας. Θα πούμε και γι' αυτό. Απλώς φοβάται κανείς ότι τώρα που τέλειωσε η επιτροπία, δεν έχετε πλέον αντιλήμμενο. Όχι επιτροπία, η αξιολόγηση. Με ό,τι καταπιάνεστε πλέον, δεν τα πάτε και τόσο καλά. Μα στα σκουπίδια τώρα δεν είναι μια σωστή λύση αυτή που κάνουμε? Και βλέπω ότι και αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στην αρχή πήγαν να κάνουν ένα παιχνίδι, το μαζέψαν όμως. Διότι, κοιτάξτε, εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Θέλουμε μια τόσο λεπτή λειτουργία όπως είναι το θέμα των σκουπιδιών, από την έκβαση της οποίας εξαρτάται η καθημερινότητα του πολίτη. Αν θα βρωμάει ή όχι η πόλη, δηλαδή. Ναι. Να την αφήσουμε σε ευκαιριακό προσωπικό. Δηλαδή, τι εννοείται? Σε συμβάσεις ανανεούμενες ή σε μόνιμο προσωπικό που έχουν άλλη συγκρότηση. Αυτό μπορεί να γίνει υπηρεσία και με τον ιδιώτη. Γιατί εδώ λέει ότι υποκρύπτεται στην όλη ιστορία. Υποκρύπτεται μάλλον φαγητό. Στην όλη ιστορία μια άλλη κατεύθυνση για τη διαχείριση του θέματος απορρίμματα. Και αυτή είναι η κατεύθυνση του ιδιώτη. Αυτό καταγγελούν οι εργαζόμενοι. Σας απαντώ τώρα. Εμείς δεν έχουμε επιλογή να δοθούν σε εργολάβους τα σκουπίδια. Mm-hmm. Όχι γιατί έχουμε στο μυαλό μας τις επιπτώσεις, π.χ. από την Νάπολη, τι είχε γίνει, θυμάστε, προετών εκεί με τους εργολάβους. Mm-hmm. Διότι αναπτύσσεται ένας χώρος ανεξέλεγκτος γύρω από το θέμα των εργολαβιών, που έχει επιπτώσεις και στα δημόσια οικονομικά και στην υγεία. Mm-hmm. Τελικώς θα το συμβαίνει. Στην αρχή φαίνεται ελκυστικό, ο ιδιώτης για να παίρνει τα χρήματα θα είναι τακτικός στις υποχρεώσεις του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ιδιώτης προσδοκά στο κέρδος. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Κακό. Άρα, είναι αυτό. Όχι. Αν όμως με κάθε τρόπο θέλει να αυξάνει το κέρδος, αυτό έχει επιπτώσεις. Όχι, κύριε φίλη, με συγχωρείτε. Υπάρχει και άλλη πτυχή εδώ. Εσείς με έμφεστε τώρα τους ιδιώτες, αλλά εδώ το κράτος απέτυχε. Όχι, ένα λεπτό. Στα σκουπίδια το κράτος απέτυχε μέχρι τώρα. Ένα λεπτό. Στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ξέρετε πόσα πακέτα έχουν έρθει από τον Ντελόρ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα? Έχετε δίκιο, αλλά πιστεύω. Λοιπόν, αυτά τα διαχειρίστηκε ποιος?
Ο ιδιώτης. Το παλαιοκομματικό σύστημα στην Ελλάδα. Το παλαιοκομματικό τώρα. Και έχουμε φτάσει. Άρα το κράτος απέτυχε. Βεβαίως. Άρα γιατί με έφεστε τους ιδιώτες. Μα δεν μπορεί το ιδιώτη. Εργολάβοι. Τώρα βρίσκετε τους εργολάβους, λέτε. Κράτος δεν είναι πρόβλημα. Δεν ιδιωτερεί είναι το κράτος. Κύριε οικονόμου, δεν πρόκειται οι ιδιώτες να αναλάβουν να λύσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών στην Ελλάδα. Για αποκομιδή μιλάμε. Ναι, ναι. Εκτός εννοείται θα πρέπει να πληρώνουμε μπόνους, όπως ξέρετε, για τους χώρους υγειονομικής ταφής, το κράτος, τους ιδιώτες. Συμβαίνει και αυτό. Και μάλιστα με λεόντιες συμβάσεις. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα γενικότερο θέμα που αφορούν το σκουπιδιάρι. Σε εισαγωγικά τη βάλει το σκουπιδιάρι. Έχει να κάνει με το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων. Το οποίο το κληρονομήσαμε. Κάναμε χρυσούς Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Αττική. Για παράδειγμα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό όμως είναι θέμα του παλαιοκομματικού συστήματος. Και όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό κάνουμε. Δεν χρειάζεται απάντηση σε αυτό γιατί παραμένει μια κατάσταση. Θα μου πει, περιμένω να το λύσω άμεσα. Παραμένει όμως μια κατάσταση, δεν έχει υπάρξει σαφής παρέμβαση, μια κατάσταση ίδια με το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή τα σκουπίδια, δεν μιλάω μόνο για τις ανεξέλεγκτες σωματερές, δεν μιλάω για διάφορους που λιμένονται το χώρο, διάφορους. Μιλάω και για μια απόλυτη ανοργανωσιά και έλλειψη σαφούς κατεύθυνση. Γνωρίζουμε, ότι η περιφέρεια Αττική, για παράδειγμα, γιατί είναι ευθύνη των περιφερειών το ζήτημα αυτό, έχει προχωρήσει ουσιαστικά στις διαδικασίες να επιλύσει τα προβλήματα που δεν αφορούν, επαναλαμβάνω, τη συγκέντρωση στο Δήμο, αλλά που αφορούν τη γενικότερη. Ευρύτερα, ναι. Ευρύτερα. Διαχείριση. Πάνε και λεφτά, θα σα πει κάποιο. Θα το δούμε σύντομα το ζήτημα αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αυτό σε άρα έχω αισιοδοξία ότι και με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού σήμερα. Το θέμα. Και με την έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών με την τροπολογία που κατέθεσε, θα λυθεί το θέμα αυτό, διότι δεν είναι άδικο, είναι δίκαιο όπω αντιμετωπίζει στο πλαίσιο μια νομιμότητα. Δεν πάει ξεφύγμα νομιμότητα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που έγινε χαμό στο